Φυσικά και έπρεπε να κλειστούν η διαγωγία ως προληπτικό μέτρο. Η γνώμη μας είναι ότι εφόσον το ίδιο το Υπουργείο εξέφρασε ως προληπτικό μέτρο το γεγονός ότι δεν πρέπει να συγκεντρώνονται πέραν των 75 ατόμων, αυτό είναι αντιφατικό από μόνο του με το να συνεχιστεί η λειτουργία νηπιαγωγείων στα οποία φοιτούν 75 και άνω παιδιά και επιπλέον οι επισκέπτες για να πάρουν ή να αφήσουν τα παιδιά τους αντίστοιχο γονέα. Εδώ θα δημιουργείται και το θέμα πού να αφήσουν τα παιδιά οι γονείς τους και να πάνε στη δουλειά. Ξέρετε, το ένα φέρνει το άλλο, κύριε Ιωάννου, αλλά είναι λογικό και αυτό που λέτε εσείς με τη συνάθρηση των 75 ετών. Όταν οι νηπιαγωγεία έχουν περισσότερους ανθρώπους, γνωρίζετε αν γονείς δεν έχουν πάρει τα παιδιά τους στα νηπιαγωγεία σήμερα. Σε αρκετά νηπιαγωγεία δεν υπάρχει προσέλευση από τους γονείς εθελοντικά ως προληπτικό μέτρο. Αρκετά. Πάρα πολλά νηπιαγωγεία σε παγκύπρια βάση, όχι μόνο σε Λευκοσία, σε παγκύπρια βάση. Και από χθες έχουμε συνεχή επικοινωνία γονέων μαζί μας και με τις ομοσπονδίες για να ζητήσουν ενημέρωση ή και συμβουλές για το πώς θα πράξουν. Εμείς δεν συμβουλεύουμε το να μην παίρνουν τα παιδιά τους, αλλά ο καθένας ενεργεί από μόνος. Όσον αφορά το θέμα για τη δυσκολία που προκύπτει από τη φύλαξη των παιδιών, γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε αυτό το πρόβλημα. Όμως, καλοκαίρια, Πάσχαν και διακοπές Χριστουγέννων διευθετούμε την φύλαξη των παιδιών μας. Οπότε τώρα που είναι και θέμα ανασφάλειας της υγείας του, θεωρώ ότι θα βρούμε κάποιο είδους λύση. Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα σας.